Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά υποσχέθηκε πολλά και κάνει τα αντίθετα. Καλλιέργησε ψεύτικες προσδοκίες. Δεν έχει όρομα για τον αγροτικό κόσμο. Τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας στο συνεταιριστικό οικοκυστήρο Βάμβακο στο Δήμο Αιγύρου του νομού Ροδόπης, το οποίο επισκέφθηκε το πρωί. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη βιομηχανική ζώνη Κομωτινής. Στις Βρυξέλλες επισκέφθηκε ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος διευκρινίζει ότι ο σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν άλλος από την κοινή αγροτική πολιτική. Δύσκολος προμηνύεται το χειμώνας που έρχεται, κρίνοντας από τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Τι λένε οι πολίτες της Κομωτινής? Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά υποσχέθηκε πολλά και κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Καλλιέργησε ψεύτικες προσδοκίες και δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα απλά. Δεν έχει όραμα για τον αγροτικό κόσμο. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, επισκεπτόμενος το συνεταιριστικό οικοκυστήριο Βάμβακο στο Δήμο Αιγύρου του νομού Ροδόπης. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενημέρωσε για τα προβλήματα των αγροτών ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ροδόπης, Νίκος Κοπιανός. Σε κινητοποίηση βρισκόταν ο τοπικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ στον νομό Ροδόπης, καθώς το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, επισκέφθηκε τα οικοκυστήρια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ώστε να κουβεντιάσει με τους αγρότες που παραδίδουν βαμβάκι και τη χαμηλή ερτημένη στον νομό Ροδόπης. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ενημέρωσε για τα προβλήματα των αγροτών ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης. Ο κύριος Κοπιανός τόνισε ότι η επιβίωση καθίσταται προβληματική, ότι η περιοχή αισθάνεται αδικημένη με την κατανομή των κιλών παράδοσης Βάμβακος και ζήτησε την ουσιαστική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκτός φυσικά της σημειολογικής της αξίας, δείχνει το σεβασμό σας στο θεσμό του συνεταιριστικού κινήματος που έπαιξε και παίζει σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία γενικότερα, αλλά και που ο ρόλος του τώρα με την αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής γίνεται ακόμα πιο αναγκαίος και ουσιαστικός, αφού ενώνει ανθρώπους, αξίες, παραγωγές, δημιουργεί οικονομίες κλίμακος και προπάντων αντιστέκεται στη λέλαπα της εκμετάλλευσης του αγροτικού δυναμικού. Η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά υποσχέθηκε πολλά και κάνει τα αντίθετα. Καλλιέργησε ψεύτικες προσδοκίες και δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα απλά. Δεν έχει όραμα για τον αγροτικό κόσμο και το χειρότερο όλων είναι ότι δημιουργεί αίσθημα αδιεξόδου στους αγρότες, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου. Διασφαλίσαμε μέχρι το 2013 ποσά για τον αγροτικό πληθυσμό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν μπορεί ούτε αυτά να αξιοποιήσει σωστά. Με λαθεμένους χειρισμούς στις κατανομές και βεβαίως και με μια διαδικασία πολύ καθυστερημένη που ξεκινά μετά ουσιαστικά την έναρξη της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ για τα δικαιώματα των αγροτών. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μαζί σας. Θέλουμε να πούμε αλήθειες και πάνω σε αυτές τις αλήθειες να χτίσουμε. Μήνυμα αισιοδοξίας είναι το μήνυμα που έστειλε, ενώ υπάρχει και άλλος δρόμος, σχολίασε ο κ. Παπανδρέου. Και γι' αυτό το τρίτο μήνυμά μου είναι το μήνυμα της αισιοδοξίας. Μην νομίζετε ότι το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ο μόνος δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν χρειάζεται να είμαστε απεσιόδοξοι. Μπορεί η αγροτική οικονομία, η επαρχία, η περιφέρεια να γίνει η αιχμή του δρόμου της νέας αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας. Αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει η περιοχή για την ανάπτυξη υπηρεσιών, για τη μετατροπή της συνεργειακό κόμβο και για την ανάπτυξη ποιοτικής αγροτικής παραγωγής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ως πλεονέκτημα της περιοχής την πολυπολιτισμικότητά της. Αλλά να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και τα νέα πλεονεκτήματα. Γιατί θα είναι πολύ σύντομα τα σύνορά μας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνα σύνορά μας της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζήτησαν οι αγρότες της περιοχής? Εγώ ζητάω αυτά που είχαμε πριν 5-6 χρόνια, τα εισοδήματα αυτά των αγροτών. Τίποτα άλλο.
Δηλαδή τι εννοώ, εννοώ ότι οι τιμές ήταν σημερινές, αλλά τα εφόδια ήταν στη μισή τιμή και κατώτερα. Οπότε το εισόδημα των κρατών ήταν μεγαλύτερο. Ενώ τώρα όσο τα εισοδήματα κατεβαίνουν προς τα κάτω. Πιστεύετε ότι θα υλοποιηθούν αυτά που ζητάνε οι αγρότες, που ζητάτε, η υλοποίηση των δεσμεύσεων? Από τη σημερινή κυβέρνηση όχι. Ούτε στο 30-40% αυτά που υποσχέθηκε. Το Υπουργείο Υγειορίας δεν μας δώσει τη τιμή. Ο κύριος Μπασέκος. Και να, μας έχει, να μην έχει προνομιούχους Έλληνες και μη προνομιούχους. Να έχουμε την ίδια μεταχείριση όπως έχει η Θεσσαλία, να έχει ο παραγωγός του νομοροδόπης. Αυτό ζητούμε. Δεν μπορούμε εμείς με 290 κιλά και αυτοί με 340 και με 370 κιλά. Εμείς ζητάμε η ίδια μεταχείριση όπως είναι η Θεσσαλία, τα ίδια κιλά, τα ίδια πράγματα, η ίδια μεταχείριση. Στη συνέχεια, ο κύριος Παπανδρέου επισκέφθηκε τη βιομηχανική περιοχή Κομωτινής. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, τόνισε ότι για την ανάπτυξη απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα από την πολιτεία σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής και κατηγόρησε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι καμία επιχείρηση δεν έχει υπαχθεί στο νόμο για τη ρύθμιση των πανωτοκίων, όπως επίσης καμία επιχείρηση δεν έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο. Η αποβιομηχάνηση και η ανεργία είναι ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο της Ροδόπης και αυτά τα ζητήματα συζήτησε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γιώργος Παπανδρέου κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στον ομό Ροδόπης. Δεύτερο σταθμός του κ. Παπανδρέου αποτέλεσε η βιομηχανική περιοχή, στην οποία επισκέφτηκε την υγιής επιχείρηση Χελέσσης, την οποία παρακολούθησε την διαδικασία παραγωγής. Το πρώτο τμήμα που αφορά την διαχείριση απορριμμάτων, δηλαδή που έχει να κάνει με χυτά και... δεν είναι όμως εξειδικευμένο, δεν έχει μια πολυμερό, δεν έχει πολύ κοινά για να μπορεί να είναι μια. Στο τομέα της διαχείρισης, επειδή είμαστε γενικοί σε καταστήματα σχετά, έχει πολύ καλό δραστήριο. Το κομματικό μηχανικό είναι εδώ. Αλλά στη δουλειά μας, την βιομηχανική, είναι η Αθήνα η Πατρίδα. Στην Πάτρα έχουμε συνεργασία με τους σχολείο μηχανολόγων. Και στην Αθήνα με τους χημικούς μηχανικούς με τα δραστήρια πολυμερών. Είναι ο Πρίτανης, ο κ. Ανδριόπουλος. Δεν παρέλειψε όμως να επισκεφτεί και τους απολυμμένους εργαζομένους της χαρτοποιία Σελήνα, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Στην αλληλεγγύη μας προς εσάς, ακούμε την κραυγή αυτή αγωνίας σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και βεβαίως εδώ στην Θράκη που είναι πολύ σημαντικός τόπος με προσπάθειες πολλών ετών ανάπτυξης που είχαν επιτυχία αλλά που και η Θράκη θα έπρεπε σήμερα να είναι η πλούη του δόρατος έχοντας πια ανοίξει τα σύνορα έχοντας την προοπτική της Ευρώπης, στην Βουλγαρία και την αλλά αυτό σημαίνει και ιδιαίτερη φροντίδα, ιδιαίτερη μέρημνα από την ελληνική πολιτεία σε συνεργασία βεβαίως με τις επιχειρήσεις, με την επιχειρήση και με την εργαζόμενη. Από περιστέρημα των εργαζομένων, γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι είναι 4 μήνες απλήρωτοι. Προστάνει έξω στην αγορά, να πούμε λαϊκά, έτσι, να το πούμε τα μαλλιωτιά φαλάκια. Η σέλνηση λοιπόν τιμής, γιατί πράγματι σκεφτείτε σαν πολιτικούς που ευαισθητοποιηθήκατε να δείτε, σας κάνουμε ένα καπέλο δώρο του εργατικού κέντρου, η σέλνηση έμβλημα, να θυμάστε και την πράξη. Και ξέρουμε να θυμάστε. Ακριβώς, θα το κρατήσουμε ως τίμιο και ευχαριστώ πάρα πολύ για το συμβολικό αυτό δώρο. Ευθύνη ακριβώς, είναι ένδειξη της στενής μας σχέσης και αγάπης και εμπιστοσύνης. Λοιπόν, στα όλα τα θέματα αυτά πάντως που συζητήσαμε θα τα επεξεργαστούμε και εμείς και θα έχουμε μια στενή παρακολούθηση. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Τις Βρυξέλλες επισκέφθηκε την περασμένη Δευτέρα κλιμάκιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μεταξύ των υπόλοιπων βουλευτών στις Βρυξέλλες βρέθηκε και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος διευκρινίζει ότι σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν άλλος από την κοινή αγροτική πολιτική. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε πριν λίγες ημέρες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιλχάν Αχμέτ, και άλλοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με σκοπό την κοινή αγροτική πολιτική για τις εξελίξεις που αφορούν τον αγροτικό χώρο. Ιδιαίτερα συζητήθηκαν οι επιδοτήσεις του καπνού, με το επιχείρημα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιδοτήσει ένα προϊόν το οποίο είναι βλαβερό για την υγεία. Το επιχείρημα αυτό οι Έλληνες βουλευτές αντίκρουσαν, υποστηρίζοντας ότι ο καπνός είναι αναπτυξιακός μοχλός για περιοχές όπως η Θράκη. Και επιπλέον, ακόμη και αν σταματήσουν οι επιδοτήσεις του καπνού, είναι αφελές να πιστεύουμε ότι θα σταματήσει
επιχείρηση και η παραγωγή τσιγάρων. Καθησυχαστικός ωστόσο παρουσιάζεται ο κ. Αχμέτ, αφού όπως τονίζει η πλειοψηφία είναι υπέρ των επιδοτήσεων. Την Δευτέρα πραγματοποιήσαμε μια επίσημη αποστολή στις Βρυξέλλες με μια ομάδα βουλευτών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μας φιλοξένησε ο κύριος Λαβάκης, ο οποίος ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αρμόδιος στο τομέα αλίας και αγροτικών προϊόντων. Ο σκοπός της επισκέψεως ήταν ένας και μοναδικός. Η κοινή αγροτική πολιτική. Ποιες είναι οι εξελίξεις στο καπνό που μας ενδιαφέρουν άμεσα και ποιες είναι οι γενικές εξελίξεις στις επιδοτήσεις. Όπως γνωρίζετε, κατατέθηκε μια τροπολογία ή μάλλον μια αναψήφιση, ένα σχέδιο, μια αναφορά στη Βουλή, με την οποία κάποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιο πολύ οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, ζητάνε να καταργηθούν τώρα οι επιδοτήσεις, αν και αποφασίστηκε το Μάρτιο να πάνε μέχρι το 2013, με το εξής και απλό επιχείρημα, ότι δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτεί το καπνό τη στιγμή που είναι βέβαιο ότι προκαλεί καρκίνο και προκαλεί ζημιά στον άνθρωπο. Και μάλιστα είχαν το επιχείρημα ότι είναι, εάν επιδοτήσεις τα ναρκωτικά, το χασίς ή το αλκοόλ, είναι το ίδιο πράγμα να επιδοτήσεις και το καπνό. Βέβαια, εμείς ως αντεπιχείρημα είπαμε και λέμε ότι ο καπνός εδώ πέρα είναι αναπτυξιακός μοχλός στην περιοχή, είναι μόνο καλλιέργεια, αλλά όχι μόνο στη Θράκη και ευρύτερα στην Ελλάδα, και ότι είναι κοροϊδία να λέμε ότι απογορεύοντας ή σταματώντας τις επιδοτήσεις θα σταματήσει η καλλιέργεια ή η παραγωγή των τσιγάρων, και ότι πίσω από αυτή την τροπολογία μπορεί να κρύβονται άλλα οικονομικά συμφέροντα, και ότι το αμπάργο στην Ευρώπη δεν ωφελεί κανέναν, διότι οι καπνοβιομηχανίες μεταποιητικές μπορεί να στραφούν αλλού. Αλλά θέλω εγώ να βεβαιώσω τους καπνοπαραγωγούς μου το εξής: δεν υπάρχει κανένας με κανένας κίνδυνος, γιατί η πλειοψηφία και από τις μεσαιωνικές χώρες και από εμάς είναι υπέρ της συνέχισης των επιδοτήσεων. Η απόφαση είχε ήδη ληφθεί. Δύσκολος προμηνύεται ο χειμώνας που έρχεται, κρίνοντας από τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, τότε μάλλον έρχονται κρύες μέρες. Δύσκολα υποστηρίζουν οι κομματινέοι ότι θα περάσει ο χειμώνας που πλησιάζει, αφού οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης είναι μάλλον απλησίαστες. Σε απόγνωση βρίσκονται οι πολίτες και μάλιστα αρκετοί είναι αυτοί που θα καταφύγουν στην παλιά καλή συνταγή της καύσης ξύλων. Ναι, όπως όλος ο χώρος ξέρει ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο τώρα. Πολύ δύσκολο χειμώνα θα έχουμε. Χάλια μαύρα, χάλια. Χάλια. Έχει πάει 35% όπως έχει πάει από πέρυσι, πάνω 40% πόσο λένε. Καταργήσαμε πια το πετρέλαιο, εγώ βάζω ξύλα. Πώς θα το δούμε, έχουν ανεβεί στα ύψη. Οι τιμές πετρελαίου είναι ψηλές. Θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Δύσκολα θα περάσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, ακόμη δεν άρχισε το καλοριφέρ να δουλεύει στην οικοδομή, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από πέρυσι. Α, τι να σας πω. Εμείς οι φτωχοί δεν θα μπορέσουμε ούτε να ζητηθούμε με τις κουβέρτες και με τα παπλώματα. Από το πρωί ως το βράδυ, ούτε θα τρώμε ούτε θα πίνουμε. Τώρα είπε σήμερα και ο Αυτιάς ότι θα έχουμε και αυτές τις μέρες δύσκολο χειμώνα. Αύξηση στις θέσεις εργασίας αναμένεται με το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά αντιθέτως αρκετές ήταν οι μικρές επιχειρήσεις που δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν σε μια περίοδο υπερβολικής ακρίβειας αλλά και οικονομικής στενότητας. Το νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μάλλον δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά την περιοχή της Ροδόπης. Όχι μόνο δεν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων παρατηρήθηκε μείωση. Όπως μάλιστα υποστηρίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Πέτρος Γιαννουρίδη. Thank you.
Thank you.